Είστε στην λίστα. Καλή σας ημέρα, κύριε Κόλλια. Καλή σας ημέρα. Και επίσης ο κύριος Δημήτρης Μαρινάκης, δήμαρχος Λίμνου, είναι κοντά μας. Καλημέρα, καλημέρα. Σε εσάς, δήμαρχε. Μας ακούει ο δήμαρχος, πιστεύω μας ακούει. Με καθυστέρηση, μάλλον. Κύριε Δανέλη, να ξεκινήσουμε από εσάς. Πώς ακούσατε εχθές αυτή τη δήλωση του Πρωθυπουργού? Σίγουρα υπήρχε μια προετοιμασία, το περιμέναμε γιατί ήταν στις συζητήσεις. Ήταν μια διεκδίκηση των μεγάλων νησιών, των Δωδεκανήσων και του Βόρειου Αιγαίου. Πολύ, πολύ αισιόδοξο μήνυμα. Πιστεύω ότι θα βοηθήσει πολύ να αυξήσουμε την επισκεψιμότητα. Πείτε μας λίγο πρακτικά τι σημαίνει, δηλαδή, για εσάς που είστε απέναντι από την Τουρκία. Πρακτικά σημαίνει καλώς ήρθατε, τουρκική λίρα. Ναι, πρέπει να αυξηθεί αυτή η επισκεψιμότητα, γιατί πριν το 19 ήμασταν 50% πάνω από ότι είμαστε το 22. Οπότε αυτό μπορεί να, με τη διευκόλυνση αυτή που θα γίνεται και την κατάλληλη βέβαια προετοιμασία των υπηρεσιών μας και των αρχών που είναι στην είσοδο της χώρας, να αυξήσουμε τους επισκέπτες. Εσείς είστε ένα μικρό νησί. Εμείς είμαστε ένα μικρό νησί. Πόσοι Τούρκοι πολίτες έρχονται και πώς ελπίζετε να έρθουν? Έρχονται αρκετοί, βέβαια εμείς δεν έχουμε απευθείας είσοδο, μέσω της Χίου. Τι δυσκολία είχαν μέχρι τώρα να έρθουν? Δεν υπήρχε αυτή η διευκόλυνση, αυτή η βίζα που υπήρχε πριν το 19. Είχε διακοπεί μετά τη λήξη της πανδημίας. Οι τουριστικοί παράγοντες και οι οικονομικοί φορείς των νησιών μας το είχαν θέσει στην κυβέρνηση. Πιστεύω ότι ορίμασαν οι συνθήκες και οι διπλωματικές και οι πολιτικές και έτσι μπόρεσε χθες να ακουστεί και αυτό το νέο, το οποίο είναι βέβαιο ότι θα δώσει ειδικά στα νησιά που δεν περιμένουν τα τσάρτερς, όπως είναι η Χίος και ακόμη δεν είναι έτοιμοι γι' αυτό. Θα βοηθήσει πάρα πολύ να φτάσουμε στα επιθυμητά ποσοστά που ήμασταν και πριν. Μάλιστα. Κύριε Κόλλια, να πάρουμε ένα σχόλιο και από εσάς σχετικά με αυτή τη Visa Express. Εντάξει, το είχε το κινητό ταυτόχρονα. Σας βλέπουν στην τηλεόραση, δημαρχέ. Εξέλιξη, διότι ένα πάγιο αίτημά μας υλοποιείται. Και τουλάχιστον εγώ 13 χρόνια επέμενα στο ότι πρέπει η πύλη εξόδου να λειτουργεί 12 μήνες το χρόνο, αλλά παράλληλα να δίνεται και πολυπόθητη βίζα, η οποία βίζα μέχρι πρότινος δεν μπορούσε να δοθεί στην πύλη εισόδου-εξόδου του κάθε νησιού. Έπρεπε ο Τούρκος επισκέπτης να πάει στο προξενείο της Μύρνης ή σε άλλο προξενείο, με την οποιαδήποτε ταλαιπωρία είχε να υποστεί, αλλά και οικονομική επιβάρυνση. Ενδεικτικά θα σας πω ότι το 2023 το καλοκαίρι εμείς είχαμε τουλάχιστον 12.000 αφήξεις από την πύλη εισόδου-εξόδου και είμαι σίγουρος ότι του χρόνου αυτός ο αριθμός θα διπλασιαστεί των επισκεπτών. Βέβαια, γιατί κάποιος το σκεφτόταν να έρθει από τη στιγμή που έπρεπε να μπει σε αυτή τη διαδικασία γραφειοκρατικά. Εσείς είστε προετοιμασμένοι τώρα για την αύξηση τουριστών, να το πω έτσι, μεταξύ των οποίων και πάρα πολλοί Τούρκοι που θα έρθουν στο νησί σας? Είμαστε έτοιμοι βεβαίως να υποδεχθούμε περισσότερο κόσμο. Η πύλη εισόδου-εξόδου που λειτουργεί στο νησί μας από το 2013 μόνο θετικά αποτελέσματα έχει φέρει και είμαι σίγουρος ότι πλέον με την παροχή της βίζας πολύ πιο εύκολα και χωρίς κόστος θα έχουμε πάρα πολλούς επισκέπτες και θέλω να ευχαριστήσω τον Υπουργό για την εξέλιξη αυτή, την πάρα πολύ θετική για όλα τα νησιά μας. Η πύλη εισόδου για κάθε νησί είναι ένα θαλάσσιο αεροδρόμιο. Ναι, έτσι είναι. Έρχονται τώρα χιλιάδες επισκέπτες. Κύριε Μαρινάκη, φαντάζομαι ότι αυτά είναι αυτονόητα καλά νέα και για τη Λίμνο, όπως είναι και για τα υπόλοιπα νησιά. Ήθελα να το πάμε μαζί κάπου αλλού. Μετά τη χθεσινή συνάντηση, εσείς οι δήμαρχοι των νησιών, τα οποία κατά καιρούς βρίσκονται δεσμευμένα και περικυκλωμένα από διάφορες νόταμ, αισθάνεστε πιο άνετα? Κύριε Κακούση, κύριε Αλιβαθινού, αγαπητοί συνάδελφοι και κύριοι προσκεκλημένοι στο πάνελ της σημερινής συνάντησης, νομίζω ότι οφείλουμε όλοι μας να υποστηρίξουμε αυτή τη γέφυρα βίας που ανακοίνωσε και ο Πρωθυπουργός αλλά και οι υπουργοί στις κατηδίαν συναντήσεις που είχαν με τους αντίστοιχα υπουργούς της Τουρκίας.
αυτή την επικοινωνία των λαών, την ειρηνική συνύπαρξη, την ευημερία, όλα αυτά τα οποία μπορούν πραγματικά να μας αφήσουν ήσυχους στον τόπο μας. Πάντα έχουμε τις ανησυχίες μας, κύριε Κακούση, και από τις ΝΟΤΑ, αλλά και από τις, τις πτήσεις οι οποίες γίνονται το τελευταίο διάστημα, όσο μπόρεσα και πληροφορήθηκα εχθές, θα λέγανε κατά πολύ μειωμένες έως και μηδενικές. Μακάρι αυτή η συνάντηση να είναι η απαρχή μιας νέας συνεργασίας των δύο λαών. Εμείς δεν είμαστε τόσο κοντά στην Τουρκία όσο είναι οι συνάδελφοι της τα νησιά της Λέρου, των Ινουσών, της Χίου, της Λέσβου. Δεν έχουμε προθυμιακή σύνδεση. Άρα είναι ένα κομμάτι το οποίο μας φέρνει σε δεύτερη μοίρα. Η επισκεψιμότητα των Τούρκων μπορεί να γίνει μέσω των λιμένων της Αλεξανδρούπολης, της Καβάλας, των λιμένων της Μυτιλίνης. Θα λέγω ότι θα είμαστε δεύτερος προορισμός μετά από την είσοδό τους στην επικράτειά μας, στη χώρα μας. Όλα αυτά λοιπόν σίγουρα μας χαροποιούν, μας ικανοποιούν το ότι οι δύο γειτονικοί λαοί πλέον αποκτούν καλές σχέσεις φιλίας και γειτονίας. Μάλιστα. Αν επιτρέπετε μια ερώτηση προς όλους τους καλεσμένους, είναι γενικό το θέμα. Εσείς θέλετε να προσελκύσετε τουρίστες οι οποίοι θα έρθουν να κάνουν διακοπές στα νησιά αυτά ή απλώς θα επισκέπτονται τα νησιά στο πλαίσιο των διακοπών τους, έτσι σαν εκδρομές χωρίς να διανυκτερεύουν? Γιατί είναι κρίσιμο, γιατί ξέρετε, απέναντι υπάρχει ένας προορισμός που είναι η ίδια η Τουρκία, που είναι πάρα πολύ φθηνός σε σχέση με την Ελλάδα. Βέβαια, τα Δωδεκάνησα δεν φθηνό, είναι. Ναι, αλλά τα Δωδεκάνησα δεν είναι Κυκλάδες που να πούμε εδώ, έτσι, και κρατάνε ένα επίπεδο στις τιμές τους και είναι πιο προσιτές. Αλλά και έτσι όπως το θέτεις, έχεις απόλυτο δίκιο. Κύριε Δανίλη, να ξεκινήσουμε από εσάς. Και το Βόρειο Αιγαίο κρατάει ένα επίπεδο τιμών. Είναι ελκυστικό. Η Χίος είναι πολύ κοντά και οι Νούσες. Και έτσι έχουμε πολύ μεγάλο μερίδιο της τουριστικής κίνησης. Ναι, θέλουμε να έρχονται και να μένουν και αυτό να, επεκταθεί σε όλη την χρονιά. Γιατί είναι ένα σημείο μισή ώρα, ούτε 20 λεπτά κάνει το καταμαράν να έρθει από την Τουρκία. Άρα όχι μόνο καλοκαιρινούς μήνες, όπως λέτε. Και όπως μου είπε χθες και ένας τουριστικός επιχειρηματίας της Χίου, οι επισκέπτες μας αισθάνονται ότι επισκέπτονται την Ευρώπη. Έρχονται, λέει, εδώ, γιατί τους δίνουμε αυτό το κλίμα. Όπως εμείς πάμε στην κεντρική Ευρώπη και στη δυτική και λέμε πήγαμε διακοπές στην Ευρώπη, το ίδιο κλίμα έχουν και εκείνοι. Έχουν βέβαια ένα περιβάλλον πολύ φιλόξενο στα νησιά μας, τιμές πολύ καλές σε σύγκριση με τις κεντρικές Κυκλάδες ή άλλες περιοχές. Και έτσι νομίζω ότι αυτό θα επιτευχθεί με αυτή τη βίζα. Η οποία... Να πάρουμε και ένα σύντομο σχόλιο και από τον κύριο Κόλλια και από τον κύριο Μαρινάκη σε αυτό που ρώτησε ο συνάδελφος ο Νίκος Σβέρκος. Κύριε Κόλλια. Κοιτάξτε, μιλάμε για μία αγορά που απευθυνόμαστε σε εκατομμύρια επισκέπτες. Οπότε πολλοί είναι αυτοί που θα έρθουν για μονοήμερη εκδρομή, αλλά και πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι πλέον τους δίνεται δυνατότητα να μείνουν και μία εβδομάδα. Οπότε είναι πάρα πολύ θετική εξέλιξη, όπως επίσης να τονίσω τις διαχρονικές προσπάθειές μας για σύσφιξη των σχέσεων φιλίας με τα απέναντι τουρκικά παράλια, με δήμους που έχουμε συνάψει και αδερφοποιήσεις, αλλά έτσι και φιλικές σχέσεις. Μάλιστα. Κύριε Μαρνάκη. Ελάτε και με εσάς να κλείσουμε. Θα έλεγα ότι χρειάζονται συντονισμένες δράσεις μέσω του ΕΟΤ, της Περιφέρειας και της Περιφέρειας Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, όλων των δήμων, των παραλιακών νησιών τα οποία συνορεύουν με την Τουρκία, ούτως ώστε να μπορέσουμε πραγματικά να προσελκύσουμε όλους αυτούς τους επισκέπτες. Είναι καλός τουρισμός. Mm-hmm. Το γνωρίζω από την εμπειρία που έχω από το γειτονικό νησί της Λέσβου. Υποστηρίζουν την οικονομία μας. Σε αυτή την κατεύθυνση πραγματικά θα ήμουν σύμφωνος. Όλες οι
τέτοιου είδους παρεμβάσεις και μέτρα είναι καλοδεχούμενα. Δήμαρχε, συμπτωματικά, απόψε το βράδυ σε κεντρικό ξενοδοχείο της Σμύρνης, ένα από τα μεγαλύτερα, ο φορέας τουρισμού της Χίου μαζί με τους δήμους μας και το επιμελητήριο συναντά τους τουριστικούς πράκτορες και επιχειρηματίες της Σμύρνης και της ευρύτερης περιοχής για προκειμένου και με την είδηση αυτή η οποία ήρθε χθες να δούμε, να αξιοποιήσουμε και να διευρύνουμε τη συνεργασία μας. Καζάν, Καζάν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους. Να είστε καλά.